Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στο Δήμο μας και στην εκδήλωσή μας ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, με την τόσο μεγάλη δραστηριότητα. Που χαίρει μεγάλης εκτίμησης εκεί, πράγμα που αποτυπώνεται στον τρόπο της εκλογής του με ένα ποσοστό πάνω από 75% να τον ψηφίζουν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσω όλους καταρχήν για την παρουσία σας και απλώς κατά το πρωτόκολλο να ανακοινώσουμε αυτούς που έχουν κάποιο αιρετό αξίωμα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε ο Δήμαρχος Αχαρνών, ο Γιάννης Κασαρός. Εκδήλωση στο Δημαρχείο και ο οποίος θα μας κάνει και ένα χαιρετισμό. Οι βουλευτές μας, ο Γιάννης Οδέδες και ο Νάκης Οδέδες. Ο τέος Δήμαρχος Τάκης Παπανίκας, που είναι ανελικός σε όλες μας τις εκδηλώσεις και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Ροδάκης. Η Περιφερειακή μας Σύμβουλη, ο Κοροβέσης ο Στέλιος και η Γιάννη Τσούπα. Ο Οδυσσέας ο Καμπόλης, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της αυτόνομης πρακτικής κίνησης Αχαρνής, και φυσικά υποψήφιος δήμαρχος και πάλι αυτή τη φορά. Η Βούλα Ιγιολή, τοπική σύμβουλος τρακωματιζόμενη με τον συνδυασμό του Οδυσσέα του Καμπόλη. Ο κύριος Ρώσος Δημήτριος, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Μέρα 25. Ο Γιώργος Σαβρανάκης, γραμματέας της οργάνωσης του Νέου Ψυχικού. Είναι γείτονας του Πρωθυπουργού του Δημήτρη Παπαδημούλη. Και τέλος είναι μαζί μας ο γνωστός καθηγητής της πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Μενέλαος ο Γκύβαλος. Καλέσω στο βήμα για τον πρώτο χαιρετισμό. Να πω ότι σήμερα πιθανώς δεν ξέρετε γιατί, αλλά θα ξέρετε ότι υπάρχει και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με βασικό θέμα τις ευρωεκλογές και αντίστοιχο με το δικό μας σημερινό θέμα, δηλαδή τις προοπτικές δημιουργίας ενός προοδευτικού μετώπου. Και επομένως ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε είναι βασικός εισηγητής σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να τελειώσουμε σχετικά γρήγορα την εκδήλωσή μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα σπρώξουμε τα πράγματα παραπάνω από όσο εμείς επιθυμούμε. Λοιπόν, καλώς το βήμα. Το Δήμαρχο τον Γιάννη του Κασαβό. Καλή σας μέρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζουμε σήμερα στο Δήμο Αχαρνών τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα στην ελληνική πολιτική σκηνή, ένα πολιτικό που έχει διατελέσει εξέχον μέλος του Κοινοβουλίου. Μάλιστα το 2009 έχει διακριθεί ως πρώτος, πιο δραστήριος ευρωβουλευτής στο σύνολο του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ σήμερα κατέχει την ιδιαίτερα τιμητική θέση του Αντιπρόεδρου.
Η πρόκληση της μεταμνημονιακής Ελλάδας αφορά όλους τους Έλληνες που εδώ και μερικά χρόνια βάλλονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Είναι βέβαιο ότι η μετάκριση Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις και δεδομένα που διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο με σημαντικές, τολμώ να πω, κοσμοϊστορικές αλλαγές σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Ως εκπρόσωπος της εγκύτερης στον πολίτη μορφής άσκησης διοίκησης, θεωρώ ότι η διέλευση στη μεταμνημονιακή Ελλάδα επηρεάζεται σημαντικά από τρία στοιχεία. Την απασχόληση, τις επενδύσεις και την πολιτική σταθερότητα. Ο Δήμος Αχαρνών είναι από τις περιοχές όπου καταγράφονται από τις σημαντικότερες επιπτώσεις αυτής της οικονομικής κρίσης στους κατοίκους μας. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα για το Δήμο Αχαρνών είναι ένα από τα κρισιμότερα στοιχήματα τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για την επίσημη πολιτεία. Ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι μακρύς και δύσβατος και απαιτεί προσήλωση, εργατικότητα και καθημερινά αγώνα από όλους μας. Σε αυτή την προσπάθεια ο πολίτης πρέπει να είναι στο επίκεντρο με απότερο σκοπό να στηρίξουμε την τοπική μας κοινωνία με αρχές όπως το κράτος δικαίου, την αρχή της νομιμότητας, τα τομικά και κοινωνικά δικαιώματα, το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική αλληλεγγύη. Αξιότιμε κύριε Παπαδημούλη, καλώς ήρθατε στην πόλη μας και ευελπιστούμε οι δράσεις και οι προσπάθειές σας να συμβάλλουν και να επηρεάσουν θετικά το βίο και τις ζωές των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να σας ευχαριστήσω και για κάτι προσωπικά από παλαιότερα όταν πήγαινε να γίνει το πάρκο κεραιών στο Εθνικό Δρυμό της Πάνωτας, όπου τόσο και εσείς προσωπικά αλλά και το γραφείο σας με βοήθησε προκειμένου να ανατρέψουμε αυτή την άποψη και νομίζω ήταν καθοριστική η συμβολή σας τόσο προσωπικά όσο και της ομάδας τότε της Ευρωπαϊκής η οποία δημιούργησε και γίνει τις προϋποθέσεις στον τότε πρόεδρο των ενστάσεων των καταγγελιών ο οποίος στην τότε υπουργό ανέτρεψε αυτή την επιλογή και ήταν εξαιρετικά σημαντική νομίζω για, ιδιαίτερα για εμάς Αχαρνές όπου καμαρώνουμε για αυτό τον εθνικό δρυμό. Συγγνώμη που πάλι δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά πραγματικά τις αισθάνομαι και ως πολίτης αυτής της πόλης ότι ο Παπαδημούλης έχει βοηθήσει και την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο την χώρα μας που είσαστε σε όλους γνωστός. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ καλά. Ένα βιβλίο με τις όψεις της ιστορίας, μια μακρά ιστορία που έχουν οι Αχαρνές, που χάνεται στους αιώνες και φτάνει στο σήμερα. Να είστε καλά. Έλα, εδώ ο κύριος Ζυγκής, ο συντοπίτης μας. Ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να καλέσω τον Αντώνη τον Γούγερη από την τον αναπληρωτή συντονιστή της Νομαρχιακής να με πλαισιώσει εδώ στο Προεδρείο. Για ένα σύντομο χαιρετισμό καλούμε τον βουλευτή μας τον Άσο τον Αθανασίου. Πραγματικά σύντομο, μονόστιλο θα κάνω, αλλά αν είναι δυνατόν πρώτη σελίδα. Καλημέρα καταρχήν. Στην πολιτική υπάρχει μια δυσόπιτη πραγματικότητα. Πολιτική ίσον αποτέλεσμα. Πολιτική χωρίς αποτέλεσμα, πολιτική προθέσεων, πολιτική καλών λόγων και ωραίων λόγων, αντικειμενικά ωραίων λόγων, τελικά είναι μια πολιτική η οποία αποτυγχάνει και ξεσηκώνει κάποτε διαμαρτυρίες. Αναφέρομαι σε αυτό το αξίωμα, το αδυσόπιτο αξίωμα ότι η πολιτική είναι ίσον αποτέλεσμα, γιατί νομίζω ότι με αυτό το αξίωμα μπορώ να ερμηνεύσω το φαινόμενο Παπαδημούλης. Και δεν θα πάω μακριά. Θα πάω στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αναφέροντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι οι ομογενείς στην Αλβανία μας είχαν περιπέτειες με σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία
επεδίωκε να απαλωτριώσει η κυβέρνηση. Ο Παπαδημούλης προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Γιωχάνες Χάν αποστέλει επιστολή στα Τύρανα, μια επιστολή την οποία σας παρακαλώ να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να την αξιολογήσετε. Λέει όσα θα θέλατε να πείτε εσείς ως Έλληνες για τους Έλληνες, το γένος, ίσως να έχουν αλβανική υπηκότητα ή ελληνική ειδική υπηκότητα, για τους ομογενείς, εν πάση περιπτώσει, της Βορείου Ηπείρου. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό το κριτήριο, το πολιτική ίσον αποτέλεσμα, πρέπει να διέπει τη σκέψη κάθε μα κάθε ψηφοφόρο, όπου και αν ανήκει, ό,τι και αν πρεσβεύει. Πολιτική ίσον αποτέλεσμα. Δεν θα κρύψω βέβαια ότι αυτό το αξίωμα συμφέρει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή η κυβέρνηση είχε αποτέλεσμα. Δεν θα απορριθμίσω ένα προς ένα τα αποτελέσματά της. Δεν θα αναφέρω ακόμα και η έξοδος από τα μνημόνια, από την εποπτεία, αν θέλετε να ακριβολογήσω, και η είσοδός μας στην κανονικότητα, στο σεμέστερ, στο εξάμηνο που έχουν όλες οι χώρες, οι παρατηρήσεις που έγιναν για την Ελλάδα στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν αφορούσαν και την Ιταλία. Ήταν περισσότερο αυστηρή στην Ιταλία. Αφορούσαν και την Κύπρο. Αυτή είναι η είσοδος σε μια κανονικότητα. Δεν θα αναφέρω μόνο αυτό. Δεν θα αναφέρω ότι διασώθηκαν οι συντάξεις. Δεν πρέπει να αναφέρουμε και τούτο και εκείνο και το άλλο και το ότι θα βγούμε στις αγορές, το ότι το ημόλογο των δεκαετές έφτασε πριν από τέσσερις ημέρες το 369. Θα πω ένα και μόνο πράγμα, το οποίο έτσι με πονάει και ως δημοσιογράφο επί 40 χρόνια. Αυτή η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ρε παιδιά, ιδίως τους νέους, δεν θα αναφερθεί στην ελληνική εφημεριδογραφία και στην ελληνική ραδιοτηλεόραση? Δεν συγκινεί τον απλό πολίτη. Πήρε κάποιο χαρτάκι και οι ασφαλιστικές του εισφορές είναι μειωμένες. Αυτό είναι τίποτα? Ακόμα και αυτό πήγαμε να εξαφανίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω με μία μόνο φράση, επαναλαμβάνοντας μία μόνο φράση, πολιτική ίσον αποτέλεσμα, και θα μπορούσα εδώ να βάλω πολιτική ίσον αποτέλεσμα, ίσον Δημήτρης Παπαδημούλης. Σας ευχαριστώ.